Συνεχίσουμε σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Το δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα που σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής είναι το εξώδικο που έρχεται από την Σύση και το Θοδωρή Μαραντίνη στον Δημήτρη Παπανότα μετά από τον πόλεμο που δέχτηκαν. Να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι η Σύση είχε πει ότι θα απαντούσε με ένα βίντεο στο YouTube για όλα αυτά που έχει ακούσει από τον Δημήτρη Παπανότα. Εκείνη όμως αποφάσισε να ακολουθήσει την νομική οδό και όχι να απαντήσει. Κορίτσια. Λάβει στη φωτιά, έριξε και ξαναέριξε λοιπόν ο Δημήτρης Παπανότας. Έτσι, η Σύχρηση Χριστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης αποφάσισαν να κινηθούν πλέον νομικά. Έχουν μιλήσει με τον δικηγόρο τους και έχουν δώσει χρονική προθεσμία 3 ημερών στον Παπανότα να ανακαλέσει. Τα όλα είπε όχι μόνο για τη Σύση Χριστίδου, να προσθέσουμε εδώ παιδιά εμείς, αλλά και για τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κυρίως αυτά που είπε για τον Μαραντίνη. Για πάμε να δούμε τι λένε και γιατί έχουμε και αποκλειστικές μετά δηλώσεις της Σύση Χριστίδου. Πάμε. Δηλώνω ότι θα προασπίσουν με κάθε νόμιμο μέσο τόσο την προσωπικότητά τους όσο και το συμφέρον των ανήλικων τέκνων τους από τις ψευδείς και χυδαίες αναφορές στο πρόσωπό τους, τις οποίες αποκρούν ως κακοήθεις και θεωρούν ότι στόχο έχουν να πλήξουν τους ίδιους και προέρχονται κατά βάση από τον Δημήτριο Παπανότα. Παράλληλα, χορηγείται μια προθεσμία 3 ημερών στον Δημήτριο Παπανότα να ανακαλέσει τα κακεντρεχή σχόλια και να προβεί σε δημόσια δήλωση ανάκλησης των συκοφαντικών του δηλώσεων και παροχή συγγνώμης. Άλλως θα επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες. Έχει προχωρήσει σε κάποια ανάκληση ο Δημήτρης Παπανότας. Κατάλαβα, θα με ρωτήσω, γι' αυτό σας απάντησα αμέσως. Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχει πει κάτι δημόσια. Σίγουρα από τη στιγμή που το θέμα έχει πάει νομικά, σίγουρα και εκείνος θα πρέπει να συμβουλευτεί κάποιον δικηγόρο πριν τοποθετηθεί δημόσια. Και επίσης είναι και εύλογο το χρονικό διάστημα των 3 ημερών. Δηλαδή, του λέει ανακάλεσε τώρα. Του δίνουν ένα περιθώριο 3 ημερών ώστε να το ξανασκεφτούν το θέμα. Και πολλοί του δίνουν, εγώ θα πω όμως τώρα τα παιδιά, γιατί το θέμα έχει πάρει άλλη τροπή. Μπαίνουν μέσα παιδιά, έχουν οικογένειες, έχουν γονείς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέγαμε και πριν. Όταν μιλάμε δημόσια και έχουμε δημόσιο λόγο, να προσέχουμε τι λέμε και πώς το λέμε. Είναι μπορεί να πει το πιο καλό πράγμα με τον χειρότερο τρόπο και το αντίστροφο. Θέλω σε αυτό το σημείο να πάμε να δούμε τι δήλωσε αποκλειστικά σε εμάς η Σύση Χριστίδου και να τονίσουμε το εξής, ότι είχε πει ότι θα μιλούσε μετά την πρεμιέρα της για να μην θεωρηθεί ότι εκμεταλλεύτηκε την πρεμιέρα για τα νούμερα τελευταίας κτλ. Πάμε να πούμε λοιπόν τι δήλωσε στην κάμερά μας. Ξέρω ότι σήμερα σας είχα υποσχεθεί κάποιο βίντεο. Το βίντεο αυτό όμως δεν θα παίξει γιατί τα πράγματα έχουν πάρει μια διαφορετική τροπή γενικά. Οπότε δεν θα παίξω κάτι, δεν θα σας πω κάτι. Λυπάμαι γι' αυτό γιατί όλα όσα ήθελα να πω δεν έχουν να κάνουν με μένα. Ούτε με όλα αυτά που ακούστηκαν. Μια άλλη τοποθέτηση θέλω να κάνω, την οποία δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω. Όμως να σου πω ότι κατάλαβα από όλη αυτή την ιστορία ότι τελικά δεν χρειάζεται να σου λέω τίποτα. Τα καταλαβαίνεις όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Με συγκινείτε. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε απολύτως τι λέει, διότι αν διαβάσετε τα σχόλια κατά από τη σελίδα της στο Instagram, από το Twitter και ακόμα και από τα τηλέφωνα που έχουν πάρει στην εκπομπή της, η στήριξη του κόσμου είναι τεράστια. Και όχι μόνο για το θέμα που έγινε με τα κιλά, αλλά και για τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανότα στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη και τον Θοδωρή Μαραντίνη. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις αυτές. Ήταν πολύ καυστικές. Δεν θέλω να τις θυμίσουμε. Εντάξει, να μην τις θυμίσουμε. Δεν θέλω. Συζητάμε ένα θέμα. Δεν θέλω. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω. Ευνοεί την αναπαραγωγή αυτών που θέλει και οικογένειε να παράγει. Ο κόσμος ξέρει, μην το συνεχίσουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι συναντήσατε νωρίτερα την Σύση Χριστίδου. Λάτε κορίτσια. Μας έδωσε αποκλειστικά την απάντησή της και στάθηκε πάρα πολύ στην αγάπη. Στην αγάπη του κόσμου. Ο κόσμος λοιπόν όλα αυτά τα 24 ώρα την στήριξε αρκετά, τοποθετήθηκε και δημόσια και στο Instagram και η Σύση Χριστίδου νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει τον κόσμο για τη στάση που κράτησε τα τελευταία 24 ώρα. Αυτή τη βδομάδα έλαβα ένα τεράστιο κύμα αγάπης, δηλαδή τεράστιο σοκαριστικό κύμα αγάπης, όχι μόνο στα social media, στο δρόμο, στο σούπερ μάρκετ, όπου και να πήγα. Και νομίζω ότι μου έδωσε και όλη αυτή τη δύναμη, γιατί δεν ξέρω που τη βρήκα. Όλη αυτή τη δύναμη μου την έδωσε αυτό. Ο κόσμος, πώς να σου το πω, νιώθω μέσα από τα social media ότι κράτησε αυτή την επαφή μου με τον κόσμο. Γιατί δεν είναι εύκολο, ξέρεις, 7 χρόνια χωρίς αυτό το μέσο που είναι τόσο δυνατό. Παρόλα αυτά μείνανε δίπλα μου, με έχουν στηρίξει ό,τι και αν έχω κάνει. Είναι εκεί ρε παιδί μου και είναι συγκινητικό. Δηλαδή ένα τεράστιο ευχαριστώ, αλήθεια σου λέω, αυτές οι μέρες ήταν το σωσίβιό μου. Είχα